κάπου αλλού. Πάλι βέβαια για πλεκτάνες θα μιλήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει στην πλεκτάνη του Τζόρντι Γκαλθεράν. Το λέω σωστά, κύριε Πατριαρχέα? Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Επιτέλους στην υπέροχη Κρήτη. Επιτέλους, έρχεστε 21 και 22, δεν είναι στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης η παράσταση? Ακριβώς, ναι, ναι. Μπράβο, χαίρομαι. Με το καλό λοιπόν να έρθετε. Αυτή η ανατρεπτική κωμωδία του καλοκαιριού, τι ακριβώς φέρνει? Λοιπόν, είναι μια ισπανική κωμωδία, αρταριστή, ξεκαρδιστική. Είναι ό,τι πρέπει για ένα καλοκαιρινό βράδυ. Θα δείτε καταρχάς το Λεωνίδη το Κακούρη σε έναν ρόλο που δεν έχει συνηθίσει κανένας. Είναι φανταστικό στην κωμωδία. Δήμητρα Ματσούκα, Χάρη Γρηγορόπουλο. Έχουμε δώσει το καλύτερο μας σε αυτό. Είναι μια, ας πούμε, πολιτική κωμωδία που δεν είναι ακριβώς πολιτική, γιατί στείνονται πλεκτάνες γύρω από ένα πολιτικό, ένα διεφθαρμένο πολιτικό. Και μας δείχνει το βίο και την πολιτεία του αφού τον έχουν πιάσει. Να έχει κάνει τις λεγόμενες μέσα σε εισαγωγικά λαμογές. Πολιτική διαφθορά στο προσκήνιο. Ρίξε μια ματιά στο χάρτη, στην υδρόγειο πάνω. Δεν θα βρεις πουθενά τέτοια πλακτάνη σήμερα. Πουθενά, ακριβώς. Εντάξει, χαίρομαι που το λέμε αυτό. Πότε ξεκινάτε από την Κρήτη, κύριε Πατριαρχέα? Σήμερα στα Χανιά. Σήμερα από τα Χανιά. Α, είσαστε ήδη Κρήτη, λοιπόν. Ναι, ναι, μόλις έφτασα. Α, γι' αυτό είπατε εσείς. Δεν έχω φτάσει που να έχω σήμα. Είμαστε ακόμα με το αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, είναι όλα καλά. Ωραία. Τότε να πω ότι ζεστή μας την καλημέρα από το Ηράκλειο σε όλους εσάς, τους συντελεστές της παράστασης. Και είπαμε οι 21 και οι 22 του μήνα ότι θα είσαστε και εδώ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Γιατί επιλέξατε τη Μεγάλη Πλεκτάνη? Γιατί καταρχάς είναι εκλεκτοί οι συνάδελφοι. Το έργο είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως είπα, είναι ό,τι πρέπει για καλοκαιρινό βράδυ. Και συνεχώς, το λέει και ο τίτλος, η Μεγάλη Πλεκτάνη, συνεχώς υπάρχουν ανατροπές που κρατάνε αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και έτσι όπως το λέτε για εκείνους που θα θέλουν να δουν την παράσταση. Αλλά ξέρετε, εγώ θα σας πω την αλήθεια, κύριε Πατριαρχέα, επειδή μπορεί το όνομά σας να είναι αυτό Θανάσης Πατριαρχέας, αλλά εσείς από πλεκτάνη σε πλεκτάνη το πάτε. Φύγατε από την πλεκτάνη με την Καλλιόπη και του Σταματάκηδες ως άγγελος και ήρθατε στην άλλη την πλεκτάνη. Αυτό περίμενα να μου πείτε. Νομίζω ότι και την Κρήτη την έχετε γνωρίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μέσα από το σασμό και για άλλη μια φορά θα έρθετε και θα την ήρθατε μάλλον και θα την απολαύσετε. Λάτρευα έτσι κι αλλιώς την Κρήτη πιο πριν και από το σασμό και νομίζω μετά από το σασμό ιδιαίτερα που γνώρισα καλύτερα και τον τόπο και τα ήθη και τα έθιμα και κυρίως τους ανθρώπους, νομίζω ότι δεν θα βγει ποτέ από την καρδιά μου. Τι είναι αυτό που σας έχει? Και αυτό που παλέψαμε όλη τη σειρά και νομίζω ότι φάνηκε, είναι πάνω απ' όλα να τιμήσουμε την ίδια την Κρήτη. Αυτό που λέτε είναι, ακούγεται μάλλον πάρα πολύ ωραία, αλλά εκείνο που έχει μείνει στον άνθρωπο, τον Θανάση τον Πατριαρχέα, μέσα από αυτό το ρόλο, ποιο ήταν, αλήθεια αναρωτιέμαι? Θα σας πω, δεν είναι από το ρόλο, θα σας πω σαν Θανάση Πατριαρχέα τι μου έμεινε. Μου έμεινε η εξαιρετική συνεργασία που είχα με όλους τους ανθρώπους και μπροστά και πίσω από τις κάμερες και ιδιαίτερα με κάποιους συναδέλφους που ήρθα πιο κοντά, που υπήρχαν στιγμές που παίζαμε μπροστά από την κάμερα και έλεγα πώς είμαι με αυτούς τους ανθρώπους, τι θείο δώρο είναι αυτό, τι μάθημα ζωής, υποκριτικό λεπτό αλλά και τι μάθημα ζωής σαν άνθρωποι. Έπαιρνα μαθήματα. Αυτό νομίζω ότι μου άφησε περισσότερο. Σε αυτή εδώ τη μπλεκτάνη που ανεβάζεται και σήμερα ξεκινάτε από τα Χανιά, πείτε μας λίγο, επειδή είπατε Λεωνίδας Κακούρης, ένα συγκλονιστικό ρόλο. Ποιος είναι δηλαδή ο ρόλος του? Κάνει τον πολιτικό, είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι ο διεφθαρμένος πολιτικός και εμείς όλοι οι υπόλοιποι είμαστε αυτοί που το στείλουν την μπλεκτάνη. Δηλαδή εσείς τι κάνετε? Εγώ κάνω ένα πληρωμένο δολοφόνο που τελικά τέλος, μόνο αυτό δεν είμαι. Βέβαια δεν μπορώ να σας πω περισσότερα γιατί ήδη έχω πει πάρα πολλά και θα χαλάσω. Ναι, ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύριο Γρηγορόπουλο, θα πείτε, μια κουβέντα θα πείτε για τον καθένα. Ναι. Ο κύριος Γρηγορόπουλος είναι το, ας πούμε, είναι ο... Δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορείτε. Ας πούμε ότι είναι ο αρχηγός μας. Ο αρχηγός σας, μάλιστα. Η κυρία... Αλλά ούτε αυτό δεν είναι, γιατί θα αποδειχθεί ότι τελικά άλλος ήταν ο αρχηγός. Η κυρία Ματσούκα. Η κυρία Ματσούκα, αυτή είναι η αρχηγός, ορίστε.
Αυτή είναι η αρχηγός. Το έδωσα το spoiler. Το δώσατε. Είναι μαζί σας και η κυρία Νικολοπούλου. Μαζί μας δεν είναι. Μαζί μου τώρα είναι μόνο η γυναίκα μου και τα δύο μου παιδιά. Α, μάλιστα. Τις ευχές μας λοιπόν και να είσαστε καλά και να χαρείτε την Κρήτη. Μεγάλη λοιπόν πλεκτάνη η οποία ξεκινά σήμερα από τα Χανιά. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, περιοδία στην Κρήτη. Εδώ στο Ηράκλειο 21 και 22 του μήνα. Κύριε Πατριαρχέα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Να το χαρείτε. Ευχαριστώ.